εκεί το Θέμη Σοφό. Όχι. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήρθε την Παρασκευή στον κόσμο το τρίτο του παιδάκι, το αγοράκι του που τόσο πολύ το θέλανε και βγήκαν από το μευτήριο. Θέλεις... Καλησπέρα. Βεβαίως. Θέλεις να πάμε να δούμε τι ήδη ακριβώς είπαν. Βεβαίως. Να σας ζήσει, να είναι χερός, τυχερός, δυνατός, ευλογημένος. Είναι στιγμές μεγάλης ευτυχίας και η αλήθεια είναι ότι το ζούμε πολύ πιο συνειδητοποιημένα σε ό,τι αφορά εμένα, γιατί έχουν μεγαλώσει λίγο οι κόρες μας και δεν έχουν ούτε αυτό το άγχος της πρώτης φοράς. Βέβαια κάθε γέννηση έχει τις αγωνίες της και θες να πάνε όλα καλά, αλλά όλες οι στιγμές είναι σαν να είναι... πιο συνειδητοποιημένες, να τις βιώνω κι εγώ πιο όρημα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να πάμε σπίτι να ξεκινήσει καινούργια μας ζωή ως πενταμελής πια οικογένεια. Τις κόρες, πώς το είπατε, τους έχετε πει επειδή σήμερα θα πάτε σπίτι. Το περιμένανε πολύ καιρό, το δουλεύαμε πολύ καιρό, γενικώς μιλούσαμε στην κυλίτσα, διαβάζαμε όλοι μαζί παραμύθια. Και κάθε παιδί που αποκτάς είναι η ίδια γλυκύτητα και η ίδια ευλογία σαν είναι το πρώτο σου παιδί. Και η ευτυχία είναι πραγματικά μεγάλη και η ευλογία επίσης. Και εύχομαι σε όλα τα ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδί να έχουν την ευλογία του Θεού να αποκτήσουν. Ήρθανε για 10 λεπτά να το δουν, γιατί κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά επειδή είναι μεγάλες και εντάξει, δεν είχαμε και κάποια ιωσούλα. Και διαλέγανε μόνες τους από τα δώρα κάτι αρκούδια. Ενθουσιασμένες είναι. Είπαμε ο αδερφός σαν τρελές περιμένουν να δουν αδερφό τους. Κάναμε αγκαλίτσα όλοι μαζί, τον χάιδεψαν, ήταν πολύ χαρούμενες. Πάμε και για επόμενο. Κάτσε καλέ εδώ. Όλοι για το Θέμη δουλεύετε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες όταν το κάνουν αυτά τα περιοδικά που βάζουν. Ας πούμε, πρώτη γένα, δεύτερη γένα, τρίτη γένα και βλέπεις όλες τις διαφορές. Γιατί πραγματικά υπάρχουν διαφορές. Ναι. Και στους δύο, και στον άντρα και στη γυναίκα. Εννοείται. Σε όλους. Μα εννοείται. Ναι. Και όχι μόνο σε τέτοια και σε άλλες φάσεις που το βάζουν και γράφουν, ξέρω εγώ, 2000 τόσο. Να, η πρώτη έξοδος, ας πούμε, η πρώτη πρεμιέρα. 2013, δεύτερη. Πάλι ναι, βλέπεις τις αλλαγές. Δεν είναι πάντα ευχάριστο βέβαια να τις βλέπεις τις αλλαγές. Άλλο, αλλά κοιλιά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, περνάνε ο καιρός, κάνουν παιδιά οι άνθρωποι, μεγαλώνουν, αλλάζουν ισορροπίες στην οικογένεια. Σταμάτα μωρέ, γερνάνε και εσύ. Εγώ θα πάω την περίοδο του γενεθλίου να θυμάμαι συνέχεια. Δεν θέλω να ακούω τώρα τέτοια πράγματα, αφήστε με αυτά. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, τι στοίχημα βάζετε ότι τι πιθανότητες δίνεται να ξαναμπεί στο μευτήριο η Σταματίνα με το τέταρτο. Ησυχία απόλυτη εδώ. Τι που είπα κάτι πολύ σπάνιο. Κάτσε τώρα που είχαν και το αγόρι. Τρία είναι εντάξει. Εγώ πάνω είναι καλά, δεν είναι και λίγα. Πολλά είναι. Με αυτό. Λέω. Δεν τη βλέπετε χαρούμενη. Εγώ από εκεί καταλαβαίνω. Είναι λίγο να ειδικά τη γυναίκα. Γιατί ο άντρας εντάξει, εκείνη το ζει πιο πολύ το. Μην νομίζω ότι έχουν όλες τις αντοχές για να κάνουν τέσσερα παιδιά. Ενώ για να κάνεις τρία δεν χρειάζεσαι. Το τέσσερα αλλάζει, νομίζεις. Δεν αλλάζει λίγο. Όχι. Εγώ νομίζω ότι η Σταματίνα έχει βρει τον τρόπο να τα κυλάει όλα ομαλά στην οικογένεια με τα παιδιά. Τώρα με το τρίτο φαντρόμα θα αλλάξει και η ισορροπία, γιατί είναι τα δύο τα κορίτσια ήρθαν πολύ κοντά με ένα χρόνο διαφορά. Το αγόρι ήρθε μετά από τρία χρονάκια. Θεωρώ ότι σε κάνα δίχρονο μπορεί και να πάει. Πάλι σε δύο χρόνια, πάει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Δεν ξέρω. Για πες μας, Ελιάνη, εσύ. Θα κάνει μάνα. Αλλά μην το πάτε και το πότε. Εγώ δεν είπα το πότε. Εγώ είπα το όποτε. Το όποτε έχει δίκιο, μια χαρά, γιατί όντως δείχνει ατρόμητη. Και δεν αποκλείει ποτέ τα ενδεχόμενα. Δεν τα κλείνει τα ενδεχόμενα. Ελένη, και μικρή κοπέλα, γιατί να μην κάνει κι άλλο. Πάντως, μια σκέψη για στοιχήματα. Έχω να σου φέρω νέα από Eurovision, γιατί τα στοιχήματα έχουν αλλάξει.